σκότωσαν το παιδί μου. Είμαι 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινα από εκείνη. Λίγα καμένα κόκαλα. Ήταν ούτε 20 ετών. Κανείς γονιός ποτέ, καμιά μάνα, να μην ζήσει αυτό το κακό, τον πόνο, τον άσβεστο. Εννιά μήνες μετά, καμιά απάντηση στα ερωτήματά μας και μόνο δύο υπάλληλοι στη φυλακή. Εννιά μήνες μετά, η Hellenic Train δεν είχε καν κληθεί σε απολογία. 9 μήνες μετά, μαζευόμαστε εδώ, στη Βουλή, στον οφαλό της χώρας, εμείς που είμαστε η φωνή αυτών που δεν είναι πια δίπλα μας. Και εσείς, συμπαραστάτες, αλλά και δυνητικά θύματα μιας πολύ κακής τακτικής, για να διαμαρτυρηθούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας για την ύβρη απέναντι στους νεκρούς μας και απέναντι στην κοινωνία. Ο πρώην υπουργός, με την ανοχή των ανωτέρων του, κατάφερε να μετατρέψει το πιο ασφαλές μέσο μαζικής μετακίνησης σε μια κινητή κόλαση, μια ρώσικη ρουλέτα. Παραμένει ελεύθερος πολίτης. Παραμένει σε μία από τις ύψιστες θέσεις ευθύνης και εκπροσώπησης των Ελλήνων. Παραμένει βουλευτής. Εμοραγώντας, παρακολουθήσαμε την υποκριτική παρέτησή του και την πανηγυρική επανεκλογή του. Και τι να πω για τους 157 βουλευτές που τόσο εύκολα βούτυξαν τα χέρια τους στο αίμα για να στηρίξουν τον νομοειδεάτη συνάδελφό τους. Τον φυγάδευσαν στην κρυψώνα της ασυλίας, εκεί που ο κάθε ένοχος μπορεί να φωνάζει ελεύθερα ότι είναι αθώος. Τέτοια συναδελφική αλληλεγγύη, πάνω από νόμους, πάνω από ηθική, πάνω από την τιμή των νεκρών μας, πάνω από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Πλησιάζει να μας πείσει πως τα νέα ιδανικά για μας πλέον είναι η συγκάλυψη, το ξέπλυμα, η ντροπή. Στη χώρα μας ο διορισμός των ανώτατων διοικητικών λειτουργών καθορίζεται από την κυβέρνηση, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Άπειρα ατιμόρυτα σκάνδαλα σε όλα τα επίπεδα. Οι ανώτατοι λειτουργοί παίζουν το ρόλο των εξυπηρετών του κράτους. Και το αγαθό της δικαίωσης είναι παραδομένο σε μια ευτελισμένη πλέον δικαιοσύνη. Το έχουμε δει το έργο. Το ξέρουμε καλά. Στο έγκλημα των Τεμπών γίνεται προσπάθεια να συμβεί το ίδιο, με την ίδια λαζονία. Όχι, δεν θα συμβεί. Εννιά μήνες μετά, μέλη των ανθρώπων μας μένουν αθρήνητα και άταφα. Πετάχτηκαν βιαστικά χωρίς να ξέρουμε γιατί. Καλύφθηκαν βιαστικά χωρίς να ξέρουμε γιατί. Και τα μαύρα βαγόνια, εκτεθειμένα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, και η ανακριτική διαδικασία τρέχει ακόμα. Εννιά μήνες μετά και κάθε μία στιγμή αυτών των 9 μηνών μας καταδικάζουν στην απαγόρευση της αλήθειας, στην υπονόμευση της έρευνας, στην υποτίμηση των νεκρών μας. Εμείς όμως
Έχουμε κάνει τον πόνο μας δύναμη, τη θλίψη μας δράση και την ανίποτη απώλεια πίστη για δικαίωση. Γιατί αυτοί που φύγαν από δίπλα μας βρίσκονται μέσα μας και μας καθοδηγούν και ζητούν δικαίωση. Ζητούν ελεύθερη δικαιοσύνη, ζητούν κράτος δικαίου, ζητούν κατάργηση της ασυλίας. Προσωπικά, έχω πάρει 2 όρκους στη ζωή μου. Ο ένας όρκος του Ιπποκράτη να πράττω πάντα το καλό, να προστατεύω τα παιδιά, και ο άλλος σε ένα άλλο παιδί, το δικό μου παιδί και όλα τα άλλα παιδιά που ήταν στο τρένο, να δικαιώσουμε την ψυχή τους, τη μνήμη τους, με κάθε μέσο. Και όλοι μας, όλοι εμείς που έχουμε βυθιστεί στο μέγιστο πένθος, θα αφιερώσουμε τη ζωή μας για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ.